Καλησπέρα παιδιά, check the now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό βίντεο, θα δούμε ένα TP-Link modem router και μαζί πήρα και ένα καλώδιο για να τα συνδέσω όλα αυτά. Το καλώδιο φυσικά δεν θα σας το ανοίξω γιατί είσαι για να μην ξετυπλώνω το καλώδιο, απλά το έβαλα και αυτό μαζί γιατί ήταν πακέτο. Έψαχνα εδώ και καιρό να αναβαθμίσω τη γραμμή μου και βρήκα σαν αφορμή και ευκαιρία να... μια προσφορά που είχε συγκεκριμένα το e-shop και το τσίμπησα. Έχω ακούσει πολύ καλέ κριτικές για αυτά. Λοιπόν, α ξεκινήσω από τα βασικά. Αυτό που με κέγαινε ήταν να έχει ε, One Ethernet ε, έως 1000 Mbps, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Ε, το συγκεκριμένο είχε. Οπότε μαζί πήρα και ένα CAT 6 RG45 καλώδιο UTP. UTP και FTP είναι οι κατηγορίε. Τα UTP είναι αυτά που δεν είναι τόσο καλά θωρακισμένα. Τα FTP, αν δεν κάνω λάθο, είναι θωρακισμένα για να μην τα επηρεάζουν ραδιοφωνικά κύματα και διάφορα άλλα πράγματα και για σερβερ δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχει από πίσω εφόσον από όσο ξέρω στην Ethernet γύρωση οπότε δεν μας καίει τόσο πολύ αυτό κατ' έξι 10 μέτρα, αυτό βγήκε στα 15 ευρώ. Ε, βρήκα και πιο φθηνά να σας πω την αλήθεια, 6 ευρώ, ένα καρούλι μικρό εδώ στο νησί τα πήρα και τα δύο για να δοκιμάσω και να δω τι παίζει. Αλλά θα αφήσω αυτό στην άκρη. Απλά ήταν μέσα στο πακέτο και το έδειξα και αυτό. Το modem που θα σα δείξω στο συγκεκριμένο είναι το TP-Link TDW8970. Είναι 300 Mbps wireless. Ε, έχει το συγκεκριμένο και One έχει 100 και 1000 Mbps. Νομίζω έτσι Mbps. Μπορεί να κάνω και λάθο, συγχωρήστε με. Γενικά με τα δικτυακά δεν είμαι τόσο καλό. Δεν είναι τόσο καλό. Έχει δύο κεραίε όπω βλέπετε. Ε, το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί γενικά έχω και Είμαι ικανοποιημένο, αν και μου κάνει νερά. Βασικά μου κάνει αρκετά νερά τώρα τελευταία. Αλλά εδώ στη λίμνο δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλο παράπονο. Γιατί πέφτουν συνέχεια τα ρεύματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να μην επηρεαστεί και το modem modem router. Δεν ήθελα να πάρω πρώτα modem διαφορετικά router μετά να τα συνδέσω. Τουλάχιστον ίσω κάποια στιγμή να το κάνω, αλλά ήθελα με ουσμπαρω δύο τριγωνιά. Έχει επάνω, όπω είπαμε, Gigabit Ethernet, 3G, 4G. Η κεραία του, η μόνη διαφορά, επειδή είναι λίγο παλιό, είναι 1,5-2 χρόνων modem το μοντέλο το συγκεκριμένο είναι ότι η στα 2,4 GHz ενώ τα καινούρια δίνουν μέχρι και 5 για καινούριο τύπου κινητά. Α πω προσωπικά είμαι τύπο που χρησιμοποιώ Ethernet οπότε δεν μου, δεν μου καίγομαι και τόσο. Τώρα με το tablet βολεύομαι και με τα 2,4 και το πήρα γιατί θέλω να έχω σταθερή γραμμή, να μην κάνει διακοπέ και αυξομοιώσει. Είχα απλά τώρα τελευταία, βασικά τελευταία. Βλέπω κάποιε διακυμάνσει, βλέπω πράγματα πέφτουν οι γραμμέ, μου ρίχνει την ταχύτητα στα 7 ε, e, ενώ κλειδώνει στα 22 κανονικά η δικιά μου η γραμμή εδώ στο χωριό Υπροβολικά καλό ίντερνετ έχω αλλά μου κάνει αυξημίωση και πρέπει να το κάνω συνέχεια restart Έφτασα σε σημείο να το κάνω 2-3 φορές αυτό που έχω restart την εβδομάδα Την εβδομάδα τη μέρα με συγχωρείτε οπότε ναι τέλος πάντων σταθερή γραμμή και να μπορεί να διαχειριστεί αρκετές ασύρματες συσκευές. Μου μου λες δεν σε νοιάζει, προσωπικά όχι τόσο, αλλά το θέμα είναι ότι έχω το κινητό του αδερφού μου, έχω το tablet του αδερφού μου, το κινητό του άλλου μου του αδερφού, το PSP, το DS, το χίλια δυο πράγματα ασύρματα επάνω, οπότε ήθελα κάτι καλύτερο από αυτό που είχα πάρει και το είχα κάνει unboxing τις προάλλες πριν από κανένα 1,5 χρόνο περίπου το modem που είχα. Anyway, παίρνει πάνω από Κάνει printing, printer sharing, βάζει στον εκτυπωτή σου και στην network, parental control, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ αυτό εδώ, έχει διάφορα όμορφα πραγματάκια, η κεραία του σας είπα είναι στα 300mbps στέλνει, πάμε να το δούμε στα γρήγορα τι έχει. Είναι αρκετά όμορφο, προσωπικά μου αρέσει η αισθητική του. Βέβαια τα καινούργια τα μοντέλα φαίνονται πιο σύγχρονα, αλλά μου αρέσει γιατί το συγκεκριμένο φαίνεται λίγο, λίγο παλαιότερου τύπου, λίγο πιο πρωτόγωνο, σα πω. Έχει πολύ καλό interface. Γενικά από τη Steep Link το interface, το μενού είμαι υπερβολικά ικανοποιημένο. Προσφέρει πάρα πολλέ επιλογέ. και αρκετά εύκολο και να το συνδέσει και να το ρυθμίσει και όλα τα όμορφα πραγματάκια που μπορεί να προσφέρει ένα modem. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, βλέπετε ένα λίγο χυμάδιο. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το πως το έχουν πακετάρει, αλλά δεν μα ενδιαφέρει τόσο το γυρω όσο η ουσία. Manual Quick Installation Guide. Εγγύηση. Anyway, CD. Γενικά δεν βάζω CD. Ε, πο, πολλά χρόνια τώρα που προσπαθώ και φτιάχνω modem που τα συνδέω και αυτά, απλά είναι plug and play τα περισσότερα. Τώρα το CD, ίσως να χρειαστεί, ίσως όχι. Technical Support. Quick Installation Guide. Αυτά είναι χρήσιμα. Γενικά είναι ε, χάρτινο σε σχέση με τα περισσότερα modem του OT. Είναι διαφορετικό. Και GNU General Public License Notice. Αυτά με τη χαρτούρα. Ας περάσω στα μικρά. Ε, σπλητεράκι. σπλιτεράκι. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι... Γενικά αυτή η θύρα από κάτω είναι ανοιχτή. Προτιμούσα απλά να έχει ένα καλώδιο και να συνδέεται απευθεία, γιατί με αναγκάζει και πήγα και το έκανα να φτιάξω μικρά καλωδιάκια κάπου τόσα σε μέγεθο τηλεφωνικά, ώστε να μην τραβάω μεγάλα καλώδια και να χάνω πολύ από το σήμα. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν συγκεκριμένου σπλίτερ αλλά τέλος πάντων. Ο φορτιστής του. Αρκετά μεγάλος, στιβαρός, πολύ βαρύτερος από αυτόν που έχω ήδη. Προφανώς πρέπει να κατεβάζει αρκετά περισσότερη ποσότητα ρέματο. Και τώρα. Αυτά εδώ είναι δύο τηλεφωνικά καλώδια. Ethernet ίσω να είναι από κάτω. Θα δούμε. Λογικά πρέπει να έχει Ethernet. Έχει Ethernet. Οι κεραίε του είναι ξεχωριστά αρκετά βαριέ, θα έλεγα. Πλάκα-πλάκα είναι πολύ βαριέ κεραίε. Και το Ethernet μικρό. Γενικά. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν έχει πάνω. Το συγκεκριμένο είναι Cat 5, Cat 5. Θα δοκιμάσω και με Cat5, θα δοκιμάσω και με Cat6 τι γίνεται με τα καλώδια, ας τα βάλω αυτά τα... τη χαρτούρα στην άκρη ας περάσουμε στο modem αυτό καθε αυτό Quick installation guide, please read, ναι θα το διαβάσω μετά Γλώσση επιφάνεια Συγγνώμη μισό λεπτό Στατικός ηλεκτρισμός στο full τραβάει και άλλες σακούλες ο oh, σε αυτό είναι ωραίο η πιο ωραία στιγμή όταν κάνεις ένα unboxing. Λοιπόν, διαλύζει το οποίο βλέπετε και μένα τώρα το ανακλώμε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εδώ βλέπετε το φωτισμό που έχω φτιάξει <laughs> για να έχω παραπάνω φως και η κάμερα. Ε, αφήνει δαχτυλιές αλλά θα μπει στον τοίχο, οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Πολύ ωραίο σχεδιασμό. Ε, Α ξεκινήσουμε γύρω γύρω από τα... Ας ξεκινήσουμε μάλλον από το πρώτο κάτω μέρος. Ευτυχώς έχει μάντς για τον τοίχο τα καινούρια, καινούρια, η σαπίλα τέλο πάντων που βγάζει ο ΤΕ έχουν βίδε από κάτω, αλλά έχει και ένα πράγμα το οποίο είναι άβολο για να το συνδέσει στον τοίχο. Είναι μόνο γεγραφείο και δεν μ' άρεσε καθόλου. Πραγματικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Τέλο πάντων, αυτό θα μπει στον τοίχο. Το κακό είναι βέβαια ότι πρέπει να ξανακάνουμε καινούργιε τρύπε γιατί είναι μεγάλη διάμετρο. Και πάμε στα πρακτικά πίσω. Τι βλέπουμε εδώ. Προφανώς έχουμε τι δύο κεραίε μα εδώ πέρα που θα βιδωθούν. Χρυσό γύρω-γύρω. Πολύ όμορφο touch. ADSL. Εδώ θα μπει η τηλεφωνική μα. USB. Για να μπορώ να συνδέω εκτυπωτή. Βέβαια, διάβασα ότι το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο τρομερό για file sharing. Δηλαδή, εάν βάλω ένα σκληρό, ένα φλασάκι, δεν κάνει την καλύτερη διανομή στο χώρο, ασύρματα, αλλά δεν με πειράζει αυτό, δεν καίγομαι γι' αυτό. Αυτό που θέλω είναι σταθερότητα. Έχουμε εδώ πέρα LAN 1, LAN 1, LAN 2, LAN... Πεσικά, στο δείξω κοντά. Ναι. LAN 1, LAN 1, LAN 2, LAN 3 και 1 του WAN δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα μπει κάτι εδώ πέρα, κυρίως αυτές εδώ οι τρεις θα χρησιμοποιηθούν. Έχουμε το WiFi, μπορεί και κλείνει με ένα κουμπί η κεραία, Reset, ένα Reset ευτυχώ που πατιέται γιατί σε κάποια modem πρέπει να βάλεις συνδετήρα μέσα, On, Off, πλήκτρο, χρήσιμο και αυτό για να το κλείνεις και να τα ανοίγεις και το ρεύμα. Και μπροστά, τώρα βέβαια δεν φαίνεται γιατί δεν φωτίζεται τόσο πολύ, έχουμε το On, Off όσο είναι εφικτό να ζουμάρει να το δείτε. Εδώ, σκάσεις από τα σύμβολα τι καταλαβαίνω ότι είναι το καθένα. Ε, το ένα είναι το Wi-Fi εδώ πέρα, το ίντερνετ, η DSL πρέπει να είναι το άλλο και αν θυμάμαι το τρίτο είναι η Ethernet, θα σας γελάσω τι παίζει με αυτά εδώ τα σύμβολα που έχει. Αν μπορείτε να τα δείτε, αλλά δεν με απασχολεί και τόσο να σας πω να για να ξέρω τι είναι αλλά το τι κάνουν και εδώ βλέπουμε τις 4 Ethernet όσο είναι εφικτό αρκετά στιβαρό, φαίνεται ποιοτικό, έχει γρίλες από κάτω αν και δεν έχει ανεμιστήρα μέσα, νομίζω κανένα modem δεν έχει ανεμιστήρα οι κεραίες του είναι πολύ ωραίες πάρα πολύ στιβαρές, έχουν το λόγο της TP-Link γενικά φαίνεται ποιοτικό η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω θαύματα από το Wi-Fi του. Αυτό που περιμένω θαύματα είναι από την, ε, τη διαχείριση γραμμή. Είναι PTSN το συγκεκριμένο. Εδώ στη Λίμνο είμαστε αρκετά έτη φωτό πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. ISDN ούτε για πλάκα. Οπότε μόνο PTSN ε, modem και γραμμέ. Και μια παρατήρηση που μου είπε φίλο πρόσφατα ότι θα τα αφήσω εδώ να ζουμάρει μόνο του ότι πρώτε πρώτες δαχτυλιές έγιναν, ότι όταν θέλεις PTSN modem, καλό θα είναι όταν η γραμμή σου είναι PTSN να βλέπεις ότι γράφει Annex Α Για Annex B, αν είναι στα χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο είναι για SDN γραμμές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε γιατί πολλά, πολλά καταστήματα δεν το, τα έχουν όλα μαζί χύμα στο κύμα. Τώρα, άλλα χαρακτηριστικά ADSL 2, ADSL 2 Plus είναι αρκετά βαρύ, ζυγίζει αρκετά πάνω από 200 γραμμάρια το συγκεκριμένο είπαμε συχνότητε του είναι στα 2,4 248 48-35 GHz θέλει ασύρματα για πιο μεγάλη ακρίβεια έχει quality of service port forwarding τι άλλα έχει τι πάνε για στα μάτια για να σας τα λέω θα φάω 15 ώρες και 15 μέρες σας, το συγκεκριμένο το πήρα για σταθερότητα και ελπίζω να μου την προσφέρει και για να έχω μια αξιοπρεπή γραμμή όταν παίζω online games. Ε, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Γενικά έχετε δει ότι δεν είμαι πολύ αναλυτικός σε κάποια πράγματα, είμαι σε άλλα. Γενικά το κανάλι δεν είμαι ειδήμων στα πάντα. Αυτό που ήθελα εξ αρχή από τη μέρα που έφτιαξα το κανάλι είναι να σα δίνω την εικόνα μέσα από τα μάτια ενό user, ενό χρήστη, ενός χρήστη τεχνολογία. Ο οποίο κι εγώ είμαι όπω και, και, εσείς, εσεί, ψάχνω βλέπω 15 πράγματα, μελετάω πριν να πάω να αγοράσω κάτι, ακούω συμβολέ άλλων και δοκιμάζω πράγματα. Οπότε στην ουσία αυτό που ήθελα και. είναι να σας δείξω μια προοπτική παρόμοια με τη δικιά σας, γιατί στην ουσία όλοι λειτουργούμε το ίδιο. Νομίζω ότι για αυτό όσοι συνεχίζετε και βλέπετε το κανάλι και το παρακολουθείτε, ταυτίζεστε σε ένα βαθμό με αυτό, γιατί όλοι διαλέγουμε με τα ίδια κριτήρια, δεν είμαι η δήμον σε πολλά πράγματα, κάποια τα ξέρω, κάποια όχι, κάποια τα μαθαίνω στην πορεία, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τα βλέπω από την πλευρά του, του χρήστη, του χρήστη τεχνολογίας. Και... Έτσι πάει. Γι' αυτό ίσω κάποιοι να μην σα αρέσει που δεν είμαι αναλυτικό, που δεν ξέρω πολλά πράγματα για κάποιε συσκευέ. Ε, μου φτάνει που γνωρίζω αυτά που πρέπει να ξέρω και να μαθαίνω συνέχεια καινούργια. Ελπίζω να σα άρεσε το unboxing. Check tech now, κοστας Τύπη link εδώ πέρα. Αρκετά ωραίο. Παλιά τεχνολογία βέβαια, διετία, αλλά δεν μα πειράζει. Αυτό σα είπα. Ζητούμενο είναι σταθερότητα. Να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για, το... για την παρέα. Αν όποιος θέλετε κάντε ένα like και ένα subscribe. Τσάμπα είναι. Λοιπόν, γεια σας.